Πολλές φωτογραφίες φαίνονται αρκετά εξωπραγματικές, επειδή δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια μέρη. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοια απίστευτα όμορφα μέρη στη Γη. Μοιάζουν με μέρη από άλλους πλανήτες. Ευτυχώς, είναι ανέγκυκτα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Πάμε να δούμε 14 απίστευτα μέρη που υπάρχουν πραγματικά. Το όρος Ροράιμα είναι ένα βουνό με επίπεδη κορυφή που βρίσκεται μεταξύ των συνόρων της Βραζιλίας, της Βενεζουέλας και της Γουιάνας. Είναι επίσης ένας από τους παλαιότερους γεωγραφικούς σχηματισμούς στη Γη. Το βουνό μήκους 15 χιλιόμετρων αποτελείται από βράχους ύψους 400 μέτρων σε όλες τις πλευρές του. Βρέχει σχεδόν κάθε μέρα και ως εκ τούτου πολύ ψηλότεροι καταράκτες βρίσκονται επίσης στην κορυφή αυτού του βουνού. Το μοναδικό τοπίο φιλοξενεί επίσης πολλά σπάνια φυτά στον κόσμο. Τα όμορφα τοπία, τα πυκνά δάση, τα σπάνια φυτά και η μέτρια δυσκολία πεζοπορία καθιστούν το όρος Ροϊράμα σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες προορισμούς για τους τουρίστες. Αποτελεί επίσης μέρος του Εθνικού Πάρκου της Νότιας Αμερικής. Η συλλογή λουλουδιών και φυτών από αυτή την οροσειρά είναι παράνομη. Το Τούνελ της Αγάπης είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά και ρομαντικά μέρη στην Ουκρανία. Βρίσκεται στην πόλη Κλέβεν. Είναι ένα μέρος όπου μπορείτε να δείτε την τέλεια συγχώνευση της μεγάλης αρχιτεκτονικής της φύσης και των ανθρώπων. Πρόκειται για μια σιδηροδρομική γραμμή μήκος 3 χιλιόμετρων που περιβάλλεται από δέντρα σαν σύραγγα. Η ίδια η διέλευση των τρένων προκάλεσε τον σχηματισμό αυτής της σύραγγας. Ο διάδρομος δέντρων της Ουκρανίας προσελκύει κυρίως φωτογράφους και εραστές. Πολλοί εραστές πιστεύουν ότι η ερωτική τους ζωή γίνεται επιτυχημένη αν επισκεφτούν το τούνελ της αγάπης με αληθινό πάθος. Έτσι, η σύραγγα της αγάπης θεωρείται ως το πιο ρομαντικό μέρος στον κόσμο. Το παραθαλάσσιο πάρκο Χιτάτσι είναι ένας παράδεισος λουλουδιών που βρίσκεται στην πόλη Μπαράκι στην Ιαπωνία. Εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση 4.695 στρεμμάτων. Το πάρκο είναι επίσης διάσημο για την ανθοφορία των λουλουδιών όλο το χρόνο. Ο παράδεισος των λουλουδιών της Ιαπωνίας διαθέτει μεγάλες ποικιλίες λουλουδιών. Τα λουλούδια με τα γαλάζια μάτια είναι το κύριο αξιοθέατο του πάρκου, καθώς ανθίζουν 4,5 εκατομμύρια γαλάζια λουλούδια το φθινόπωρο. Περιλαμβάνει επίσης μεγάλες ποικιλίες νάργισων, τουλίπες και πολλά άλλα λουλούδια. Αυτός ο παράδεισος λουλουδιών παρέχει επίσης μικρά πάρκα ψυχαγωγίας για τα παιδιά και όμορφα μονοπάτια για τους τουρίστες. Το βουνό Τιάντσι βρίσκεται στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας. Η λέξη σημαίνει γιος του ουρανού. Καλύπτει μια έκταση 16.650 στρεμμάτων. Η οροσειρά είναι επίσης διάσημη για τις χιλιάδες θρυλικές κορυφές της. Η υψηλότερη κορυφή της οροσειράς είναι 1.262 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Είναι επίσης γνωστό ως ο μονάρχης του δάσους των κορυφών. Κάθε κορυφή του βουνού προσφέρει μια εκπληκτική θέα μέσω γραφικών βράχων και φυτών στην κορυφή. Τα αιωρούμενα σύννεφα, η λάμψη του φεγγαριού, η αντανάκληση της ηλιοφάνειας είναι επίσης άλλα αξιοθέατα που εστιάζουν στα βουνά Τιάντσι. Το σπήλαιο Αλγκάρβε είναι ένα εκπληκτικό παραθαλάσσιο σπήλαιο που βρίσκεται στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Η συνεχής δράση των θαλάσσιων κυμάτων διαμόρφωσε το σπήλαιο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια που έχουν κοπεί από τα κύματα στον κόσμο. Το σπήλαιο στέκεται επίσης σαν καταφύγιο στην ακτή της θάλασσας και αντιμετωπίζει τη δράση των κυμάτων όλη την ώρα. Η δράση των θαλάσσιων κυμάτων μέσα και έξω και το φιλτράρισμα του ηλιακού φωτός μέσα από τις τρύπες γίνονται ενδιαφέροντα αξιοθέατα στο σπήλαιο. Η πισίνα Χάμιλτον είναι μια φυσική πισίνα που βρίσκεται στο Τέξας σε μια έκταση 232 στρεμμάτων φυσικά προστατευόμενης περιοχής. Αποτελείται από έναν μικρό καταράκτη 15 μέτρων και μια πισίνα που δεν στέγνωσε ποτέ. Η πισίνα σχηματίστηκε από το σπάσιμο του θόλου ενός υπόγειου ποταμού πριν από χιλιάδες χρόνια. Σήμερα είναι επίσης το πιο αγαπημένο καλοκαιρινό σημείο κολύμβησης για Αμερικανούς και ξένους επισκέπτες. Έχει τέλεια οροφή από πέτρες και περιβάλλεται επίσης από φυσικά σκαλισμένους ασβεστόλιθους. Το ψάρεμα, η ποδηλασία και η κατασκήνωση απαγορεύονται αυστηρά σε αυτή την τοποθεσία. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να δουν μερικά σπάνια πουλιά μέσα σε αυτή την τοποθεσία. Η Μεγάλη Γαλάζια Τρύπα είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια τρύπα στον κόσμο που βρίσκεται στις ακτές του Μπελίζ, στην Κεντρική Αμερική. Αποτελεί επίσης μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς που προστατεύεται από την εταιρεία Ντουμπόν του Μπελίζ. Σχηματίστηκε από μια ξαφνική άνοδο της στάθμισης θάλασσας πριν από 150.000 έως 15.000 χρόνια και το σπήλαιο πλημμύρισε. Έχει βάθος 125 μέτρα και είναι ένα από τα αγαπημένα σημεία των Δυτών. Το μυστηριώδες γαλάζιο αποτελεί μέρος του μεγάλου κοροϊλαιογενού συστήματος
και εμπλουτίζει μεγάλες ποικιλίες της θαλάσσιας ζωής. Οι καρχαρίες είναι τα κυριότερα θαλάσσια ζώα που συναντώνται στη Μεγάλη Μπλε Τρύπα. Υπάρχουν επίσης ασβεστολιθικά τυχώματα, ηλικίας εκατομμυρίων ετών σε αυτή την τοποθεσία. Η λίμνη Μορέιν είναι παγκοσμίως γνωστή για τα γαλαζοπράσινα νερά της και το όμορφο ορεινό περιβάλλον της. Βρίσκεται σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στην Αλμπέρτα του Καναδά. Το γαλαζοπράσινο χρώμα της λίμνης οφείλεται στην ανάμειξη της γεύσης των πετρωμάτων και στη διάθλαση του φωτός. Οι παγετώνες είναι η κύρια πηγή της λίμνης. Αποτελεί επίσης μέρος του Εθνικού Πάρκου Μπάνφ και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Το κανό και η πεζοπορία είναι οι κυριότερες τουριστικές δραστηριότητες. Η βόλτα με ελικόπτερο είναι επίσης διαθέσιμη για τους επισκέπτες για να αποκτήσουν μια κορυφαία θέα με τα βουνά. Το περιβάλλον των λιμνών προσφέρει επίσης μια εκπληκτική θέα σε τοπία και ψηλές κορυφές. Το δάσος Μπαμπού Σαγκάνο είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά φυσικά θαύματα της Ιαπωνίας. Βρίσκεται στην πόλη Κιώτο της Ιαπωνίας και καλύπτει έκταση 16 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Εκτός από την ομορφιά του δάσους, ο ήχος όταν φυσάει ο άνεμος μέσα από αυτό γίνεται μια υπέροχη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτός ο ήχος είναι επίσης ένας από τους πιο διατηρημένους ήχους της Ιαπωνίας. Το δάσος διαθέτει επίσης μονοπάτια περιπάτου για τους τουρίστες. Το σπήλαιο Σον Ντούγκ είναι το μεγαλύτερο σπήλαιο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ. Αυτό το τεράστιο σπήλαιο βρίσκεται στην επαρχία Quang Binh του Βιετνάμ. Η λέξη Σον Ντούγκ σημαίνει σπηλιά του ορεινού ποταμού. Ανακαλύφθηκε από τον Χο Χάνγκ, έναν ντόπιο άνδρα, το 1991. Σχηματίστηκε από την αποσάθρωση του ασβεστόλιθου κάτω από το βουνό, από τη συνεχή δράση του νερού του ποταμού, πριν από περίπου 3 έως 5 εκατομμύρια χρόνια. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διάβρωση και συνεχίζει να αναδιαμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου. Έχει πλάτος 200 μέτρα, ύψος 150 μέτρα και μήκος 9 χιλιόμετρα. Το BBC χαρακτήρισε επίσημα το σπήλαιο ως το πιο όμορφο σπήλαιο στον πλανήτη. Αποτελεί επίσης μέρος του Εθνικού Πάρκου Phong Kha Kiem Bang και πιστεύεται ότι σύντομα θα ανοίξει για το κοινό. Τα σπήλαια πάγου της Χιλής φημίζονται ως το πιο εντυπωσιακό δίκτυο σπηλαιών από πάγο και μάρμαρο στον κόσμο. Το γεμάτο με νερό παγωμένο σπήλαιο βρίσκεται στην Παταγωνία της Χιλής. Αυτά τα πανέμορφα σπήλαια πάγου σχηματίζονται από τη συνεχή δράση του νερού για χιλιάδες χρόνια. Το δίκτυο σπηλαίων ονομάζεται επίσης ως μαρμάρινα σπήλαια λόγω του ασυνήθιστου σχηματισμού του. Το νερό της χελώνας της γενικής λίμνης Καρέρα που ρέει μέσα από το δίκτυο σπηλαίων παράγει επίσης μια όμορφη αντανάκλαση του φωτός. Το ξεχωριστό χρώμα της λίμνης Καρέρα οφείλεται στην ανάμειξη διαφορετικών σωματιδίων από τον πάγο των Παγετώνων. Η στάθμη του νερού στις μαρμάρινες σπηλιές αλλάζει συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Αυτό καθιστά επίσης δυνατές τις αλλαγές μέσα στην παράσταση φωτός της σπηλιάς πάγου. Το φυσικό χρώμα των σπηλαίων που υπάρχει κατά την ανοιξιάτικη περίοδο οφείλεται στην πτώση της στάθμης του νερού στη λίμνη. Τα χωράφια λεβάντας του Λονδίνου είναι το καλύτερο φυτώριο λεβάντας στον κόσμο. Αυτός ο παράδεισος λουλουδιών βρίσκεται στο χωριό Κάρσαλτον, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κεντρικό Λονδίνο. Απλώνεται σε μια τεράστια έκταση 25 στρεμμάτων. Η ιδανική εποχή για να επισκεφτείτε το χωράφι λεβάντας του Λονδίνου είναι μεταξύ Νοεμβρίου και τέλος Δεκεμβρίου. Το χωράφι είναι ανοιχτό καθημερινά για τους επισκέπτες. Οι λεβάντες μέσα στο φυτώριο αναπτύσσονται αποκλειστικά με βιολογικές μεθόδους. Προσελκύει επίσης πολλές πεταλούδες και μικρά πουλιά. Το Σαλάρ ντε Ουγιούνι είναι ένας ατελείωτος καθρέπτης και η μεγαλύτερη αλμυρή πεδιάδα στον κόσμο, που βρίσκεται στο ποτόσι της Βολιβίας. Η περιοχή καλύπτει μια έκταση 10 χιλιόμετρων. Σχηματίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια από τη μετατροπή μεταξύ πολλών προϊστορικών λιμνών. Εκτός από την τεράστια πηγή αλατιού, είναι επίσης πλούσια σε αποθέματα λιθίου. Περιέχει πάνω από 10 δισεκατομμύρια τόνους αλατιού. Το πάχος του αποθέματος αλατιού στην περιοχή ποικίλει από μερικά εκατοστά έως αρκετά μέτρα. Κατά την περίοδο των βροχών, οι κοντινές λίμνες πλημμυρίζουν. Εκείνη τη στιγμή το Σαλάρ ντε Ουγιούνι αντανακλά τον ουρανό και έτσι γίνεται ο μεγαλύτερος φυσικός καθρέπτης στον κόσμο. Το Antelope Canyon στην Αριζόνα είναι το πιο επισκέψιμο φαράγγι με τις περισσότερες σχισμές στον κόσμο. Σχηματίστηκε από τη διάβρωση του αμόλυθου πριν από εκατομμύρια χρόνια. Η εντυπωσιακή πέτρινη δομή του το καθιστά το πιο πολύ φωτογραφημένο φαράγγι στον κόσμο. Το φαράγγι της Αντιλόπης έχει επίσης δύο κύρια μέρη που ονομάζονται το άνω και το κάτω φαράγγι της Αντιλόπης. Το άνω φαράγγι είναι το πιο επισκέψιμο λόγω της εύκολης πρόσβασης. Το τμήμα αυτό διαθέτει εκτεταμένα περάσματα και δεν απαιτεί αναρρίχηση. Το κάτω φαράγγι απαιτεί αναρρίχηση μέσω σκαλοπατιών, έχει εύθραυστη δομή και στενά περάσματα. Αυτή η υπέροχη θέα των δομών από αμόλυθο είναι το κύριο αξιοθέατό του.
Η περιοχή είναι επίσης επιρρεπή σε πλημμύρες. Μα πόσα υπέροχα μέρη μπορεί να υπάρχουν ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Εσείς ποιο μέρος θα θέλατε να επισκεφτείτε από αυτά που είπαμε? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!